Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα. Σήμερα απέναντί μου έχω έναν ηθοποιό, ο οποίο όμω κατεβαίνει στον νότιο τομέα, σωστά το λέω. Πολύ σωστά. Ε, βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα μου πείτε ηθοποιό και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είναι για μερικού οξύμορο, είναι. Για μένα δεν είναι καθόλου. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί. Γιατί ακούγα κάπου σε, σε, μια... Το σε μια συγκέντρωση τον κύριο Γεωργιάδη που το έλεγε, ότι είστε ήρωα. Ε, γιατί. Ε, εντάξει τώρα ήρωα. Γιατί, ε, γιατί. Ευχαριστώ γιατί? τον Άδωνη για αυτή τη γι' αυτό το χαρακτηρισμό. Απλά επειδή θεωρείται ένα χώρο που αριστερο, αριστεροκρατείται, mm -hmm. πολλοί το θεωρούν, ότι ανήκουν σε προοδευτικά κινήματα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πιο προοδευτική από, το, από αυτέ που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Και αν ας πούμε. Κάποιο πει Μα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προοδευτικό, του απαντάω. Α ρωτήσει το ΚΚΕ πόσο προοδευτικό θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, τριπλά. Λοιπόν, ε, ξέρετε, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια ναι, φίλοι. Ναι, ναι, μιλάμε στον ελληνικό. Ας μιλάμε στον ελληνικό. Ναι. σκεφτόμουν ότι ίσως έπρεπε να το πας λίγο σαν τον Ζελένσκι. <laughs> τι έκανε ο Ζελένσκι. Έκανε τον υπηρέτη του λαού. <laughs> ε, και μετά. Και να φτιάξει ένα κόμμα <laughs> που Έγινε πρωθυπουργό. <laughs> ε, έγινε πρωθυπουργό με. Καλά, α το μη συζητήσουμε προσεκτικά. Λοιπόν. Έχει... <laughs> με κάποια στήριξη κάποιων ανθρώπων, εκατομμυριούχων. Δεν γίνει έτσι πρωθυπουργό. Ε, Πε μου, γιατί κατέβηκε. Ε, γιατί, γιατί Γιατί θεωρώ ότι είναι οι πιο κρίσιμε εκλογέ τη τελευταία ε, θεωρώ ότι με την κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη πραγματικά έχουμε πάει βήματα μπροστά ακόμα και σε πολύ δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όπως είναι ο κορονοϊός και όπως είναι ε, ο πόλεμος στην Ουκρανία ακόμα και μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να, 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 πραγματοποιήσει τα περισσότερα από όσα υποσχέθηκε. Γιατί, και αυτό γιατί δεν υποσχέθηκε λαγού με πετραχίλια, δεν υποσχέθηκε νταούλια και αγορέ να χορεύουν, δεν υποσχέθηκε ο κυρία Μέρκελ. Υποσχέθηκε πράγματα ε, συνετά, ε, υπολογισμένα και πράγματα που, που δεν, δεν ε, ακούγονται ηρωικά ώστε να αγγίζουν το, 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 το λαό στο συνέστημα. Mm -hmm. Ωραία. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Έχει μια επιτυχημένη πορεία. Αυτό mm. είναι αδιαφυσβήτητο. Ε, και νομίζω ότι και εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ εξαιτία του ταλέντου σου αλλά και του χαρακτήρα σου. Ποια ήταν, το λέω και το εννοώ και το, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται και οι, οι τηλεθεατέ μα, ε, Ποια ήταν εκείνη η δεδομένη στιγμή που είπε για μένα, ε, θα αφήσω λίγο την υποκριτική. Και θα μπω σε έναν δύσκολο και τοξικό χώρο, γιατί έτσι είναι η πολιτική. Καταρχήν να σου πω ότι και ο δικό μου χώρο, που δουλεύω 30 χρόνια, δεν είναι και ο πιο αθώο χώρο. Είναι αρκετά τοξικό και αυτό. Και... Οι άνθρωποι. Ε, μεταξύ μα υπάρχει ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό. Οπότε ήμουν λίγο προετοιμασμένο. Ωστόσο, όταν μετά από πρόταση του Νίκου Χαρδαλιά, που ήμουν πολλά χρόνια μαζί του, είμαστε φίλοι και ήμουνα και δίπλα του όταν ήταν ο πιο πετυχημένο δήμαρχο στο Βύρονα, γιατί με γίνει μαθαίνουμε βυρονιό mm -hmm. όταν με πρότεινε στον Πρωθυπουργό και μου έγινε πρόταση επίσημα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι ακόμα και άνθρωποι που με κατηγορούν, που ανήκουν σε άλλου χώρου, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα αρνιόταν μια τέτοια πρόταση από τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Μάλιστα. Ωραία. Και πάμε τώρα λίγο στα δικά σου, τι εννοώ είχε γίνει χαμό, οι ηθοποιοί και γενικότερα οι καλλιτέχνε είχαν βγει στου δρόμου. Ε, γιατί, γιατί ουσιαστικά με το ότι του βάλανε σε κάποια κατηγορία ε, σημαίνει ότι δεν τους αφήσανε μετέωρου μεταξύ τρίτο βάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό όμω είχε ω συνέπεια κάποιοι, κάποιοι να κατέβουν μισθολογικά, κάποιοι να μείνουν μισθολογικά. Θέλω λίγο μ. να μου το εξηγήσει γιατί θυμάμαι που είχαμε μιλήσει ε, στο τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν συμφωνώ με όλη αυτή την κίνηση των καλλιτεχνών. Για πε μου λίγο αναλυτικά. Θεωρώ αυτό το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια από τότε που καταργήθηκαν τα ΕΗ, που μάλλον που γίνανε ανώτατα ιδρύματα. Και όντω. Τα, τα πτυχία των καλλιτεχνών, των ηθοποιών ήταν ε, στον αέρα. Ναι. Δεν μπόρεσε καμία κυβέρνηση να το λύσει και καμία κυβέρνηση δεν, δεν το προσέγγισε καν αυτό. Ακόμα και με υπουργούς ε, ηθοποιούς, ναι, ναι. υπουργού πολιτισμού. Είχαμε Ενώ... την κυρία Κονιόρδο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, δεν, είναι, δεν είναι τυχαίο το τι έγινε τώρα λοιπόν όλος αυτός ο χαμός. Το προεδρικό διάταγμα κατά τη γνώμη μου, ό,τι και να μου λένε, δεν, δεν βρίσκω εφαρμογή εγώ στην καθημερινότητα, στην, στην, στο επάγγελμά μας, δεν βρίσκω που μας αγγίζει. Είναι ένα προοδικό διάταγμα που έχει να κάνει με το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ για θέσεις που αφορούν στο δημόσιο, αποκλειστικά στο δημόσιο και από τις οποίες οι καλλιτεχνικές, από το οποίο προοδικό διάταγμα οι καλλιτεχνικές θέσεις έχουν εξαιρεθεί ρητά. Άρα όλο αυτό. Πες μου και εσύ. Και μετά από τη συνάντηση που έγινε με, με τον Πρωθυπουργό, για την οποία συνάντηση έχω βάλει και εγώ το χέρι μου, καθυστερημένα ομολογώ, δεν περίμενε η κυβέρνηση ότι θα γίνει όλο αυτό ο χαμό, γιατί επειδή ε, το προεδρικό διάταγμα αφορά 205 ειδικότητε και μόνο η μία από αυτέ βγήκε στου δρόμου, δεν περίμενε ότι θα, θα, θα διοικηθεί τόσο πολύ αυτό. Έστω και μετά από αυτή την καθυστερημένη συνάντηση λοιπόν, mm -hmm. μα δόθηκε μισθολογική εξίσωση με τα ανώτατα ιδρύματα, ε, δόθηκε διαπερατότητα που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τώρα, δηλαδή όποιο έχει τελειώσει. Ε, τη δραματική σχολή, εδώ να κάνω μία παρένθεση, ε, με, σε οποιαδήποτε δραματική σχολή, ακόμα και αμφιβόλου ποιότητα δραματική mm -hmm. σχολή, mm -hmm. γιατί δεν είναι όλες οι σχολές εθνικό. Ωραία. Ας θεωρήσουμε τέτοιο. ότι είναι. Και ναι. περνάς λοιπόν στο τρίτο εξάμεινο οποιοδήποτε έχει επιλέξεις και επίση είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που δεσμεύτηκε ρητά για τη δημιουργία ε, Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών που όντω είναι κάτι που έλειπε... Που έπρεπε να γίνει και δεν καταλαβαίνω γιατί το κολλήσαν και αυτό τώρα. μαζί με το... Προ... Αφού η... Η... ο λόγο που κατεβήκαμε για το προεδρικό διάταμα ήταν τόσο έντονο, γιατί έπρεπε να βάλουμε με... μαζί και άλλα αιτήματα τα οποία είναι διαχρονικά και δεν, δεν έφταιγε η παρούσα κυβέρνηση. Φαντάζομαι τώρα συνομιλεί κατε... ε, είσαι Συνώμη, σε μια. Να συνδεκόψω, θέλω ναι. να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ναι. Ένα βασικό λόγο που θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να αγωνιστούμε και να βγούμε στου δρόμου είναι. Η, η άδεια εξασκήριση του επαγγέλματο που έχει καταργηθεί από τη Λιμελίνα Μερκούρη από το 1981 και ακόμα δεν έχει επανέλθει. Και αυτό είναι ο βασικό λόγο που έχουμε όλα αυτά τα, τα προβλήματα. Το, το ότι οποιοδήποτε παίκτη, reality, τραγουδιστή ή παρουσιαστή μπορεί να ανέβει στο θέατρο και να παίξει. Αυτό είναι ένα λόγο να βγούμε στου δρόμου και εκεί θα ήμουν μαζί του. Mm -hmm. Αυτό, Συνέχισε, παρακαλώ. Είναι ένα αίτημα το οποίο με το που θα μπει στην Βουλή ή γενικώ θα είσαι κοντά Σίγουρα, ε, στην θα κυβέρνηση, το θα ναι. το επιδιώξει να πολύ. ικανοποιηθεί. Πάρα πολύ, γιατί είναι νομίζω το πιο σημαντικό από όλα. Από εκεί είναι η αρχή του κακού. Η αδιασκήση του επαγγέλματο. Μάλιστα. Λοιπόν, να, να μείνω λίγο στο χώρο σου, στην ηθοποιία, και να πάω στο Γεωργούλη. Ε, καταρχήν, να, να πούμε ε, για το τεκμήριο της αθότητας, έτσι. Δεν ξέρουμε, θα αργήσει πολύ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τώρα, η Βέβαια, βέ, Τώρα, βέβαια, ε... να σα πω, πω και κάτι: ότι για να γίνει άρση τη ασυλία από, από μια Ευρωβουλή και να περάσουν και τρία χρόνια, φαντάζομαι ότι μελετήθηκαν πάρα πολλέ λεπτομέρειε για να φτάσουμε εκεί. Και φαντάζομαι αυτό είναι και ο λόγο που άργησε τρία χρόνια να βγει στην επιφάνεια αυτό. Μπορεί να υπάρχει και η γραφειοκρατία, δηλαδή, αλλά α πούμε ότι θεώρησαν όλε τι. Η αστυνομία τις... δεν είναι λίγο, δεν ε, ε, βγάζει πράγματα στη φόρα και κρεμύονται mm -hmm. άνθρωποι mm -hmm. στα μανταλάκια όπω γίνεται στην Ελλάδα. Λει, ε, λειτουργεί, όσο ξέρω μεθοδικά και με τους δικούς της ρυθμούς. Ε, τώρα, δεν μπορώ να σου απαντήσω λοιπόν για τον ίδιο τον Αλέξη Γεωργούλη, δεν τον ξέρω τόσο καλά. Εγώ όσες φορές έχουμε συναντηθεί και από ό,τι λένε και άλλοι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του, ε, αυτά που ακούνε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ξέρουν για το, για το Γεωργούλη. Εγώ θα σταθώ στην αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αυτή είναι η τιμωρία τη Ήβρεω που λέγανε οι αρχαίοι, γιατί όταν έχει πάρει μία περίπτωση όπω του Λιγνάδη, όπου ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ήταν κομματικό τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, Ηταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν, ήταν θεατράθρωπο με σημαντική πορεία στο χώρο και ήταν ε, το πιο φυσικό να γίνει διευθυντή του εθνικού. Το κάνανε σημαία από το ΣΥΡΙΖΑ και γράφουν hashtag βιαστέ και παιδοβιαστές. Μου είπαν κάποιοι ότι δεν ήταν η επίσημη γραμμή του κόμματο. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Ξέρουμε πολύ καλά ε, τα τρόλ του διαδικτύου από πού διακινούνται και τον μεν και τον δε. Και τώρα ένα άνθρωπο που είναι. Κομματικό τέλεγο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ε, να που όλα γυρίζουν και όλα είναι μπάλα. Γι' αυτό δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε κόμματα και mm. κατηγορίε ανθρώπων από την συμπεριφορά του ενό. Mm -hmm. Και μιλάμε, και, μ, μου είπαν κάποιοι, μα εμεί κατηγορήσαμε τη Νέα Δημοκρατία ε, για την συγκάλυψη. Προσπάθησε να κάνει, Ποια συγκάλυψη, μετά από μερικέ όταν, όταν βγήκαν επίσημα από μια συνέντευξη που έδωσε κάποιο θα ε, ζητήσει την παρέτηση του, του Διευθυντή του Εθνικού. Και εδώ βγαίνουν τώρα στην περίπτωση του Γεωργούλη αντίστοιχα, έχω ακούσει τέσσερι διαφορετικέ ημερομηνίε για το ότι γνωρίζανε το θέμα. Μάλιστα. Άλλο λέει πριν δύο μήνε, άλλο πριν ένα χρόνο, πριν έξι μήνε. Μάλιστα. Και τελικά, mm -hmm. ποια είναι η αλήθεια. Ε, έδωσε ο κ. Τσίπρα μία συνέντευξη πρόσφατα στον Αλφα, στην Σταματίνα Τσιμψιλή, και είπε ότι θα μπορούσαμε να κυβερνήσουμε και με κυβέρνηση ανοχή, με ψήφο ανοχή, με του 120 βουλευτέ, αν μαζεύονται. Ε, Πώ το βλέπει το ενδεχόμενο να χάσει η Δημοκρατία και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Πασόκ, Παύλα Βαρουφάκη. Χάσει η Δημοκρατία, κατά και δεν θα χάσει η Δημοκρατία. Δεν θα χάσει εκλογέ, εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Mm -hmm. Το να γίνει κάτι άλλο, μία τρίπλα, με την απλή αναλογική που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήξερε ότι με τα πεπραγμένα του. Δεν πρόκειται να ξαναβγεί η κυβέρνηση, και να, να δημιουργήσει όλο αυτό το χαμό για να φέρει προσκόμματα στο πρώτο κόμμα, που φαινόταν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ βλέπω μια αγωνία, σε αυτό που μου λε, μια αγωνία του να κυβερνήσουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και αν συνεργαστούμε με τον διάολο. Δηλαδή, φανταστείτε να υπάρχει μια. Καταρχήν δεν βγαίνουν οι βουλευτέ, ακόμα και συνεργαστεί, έτσι όπω είναι τα ποσοστά, όπω δίνουν τα ποσοστά. Ακόμα και συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Βαρουφάκη ε, και με τον ε, το Πασόκ. Πάλι δεν βγαίνουν. Θα πρέπει να συνεργαστούν και με τον Βελόπουλο. Δεν το φαντάζεστε αυτό το σχήμα, στη Βουλή. Θα, θα κυβερνήσει, μιλάνε τόσα. τόσα... Δηλαδή, έφερε την ε, ε, απλή αναλογική, λέει, γιατί είναι το πιο δίκαιο σύστημα, ε, γιατί δεν βγαίνει, βγαίνει μια κυβέρνηση η οποία δεν ψηφίζεται από μια μειοψηφία ανθρώπων. Και τώρα μιλάμε ότι θα κυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα πιο μειοψηφία από το Πρωτοκόμμα. Mm -hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ο, ο, ο λαό δεν είναι χαζό. Τα καταλαβαίνει όλα αυτά, τα ακούει. Mm -hmm. Κατά τη γνώμη σου, ε, τι πιστεύει ότι συμβαίνει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, Φταίνει οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το αν θα κυβερνήσει ή θα συγκυβερνήσει είναι η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ ή αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ. Φταίει ο κόσμο ο οποίο ξεχνάει αυτά που έκανε η Δημοκρατία, Γιατί βλέπουμε ότι και τα κουκιά δεν βγαίνουν για την Δημοκρατία. Δημοκρατία. Ε, δεν βλέπουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα του κόμματό σα, ε, έχει αναβαθμίσει 10 φορέ την Ελλάδα, φτάνει κοντά στην επενδυτική βαθμίδα, έχει στηρίξει στην πανδημία τόσο κόσμο. Τι συμβαίνει, Είναι η ακρίβεια, Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Τι συμβαίνει. Είναι σίγουρα και η ακρίβεια. Ε, η οποία όμω δεν είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη όπω έχει τα βαφτίζει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή σε λίγο και εξωγήινου να μα επιτεθούν θα πούνε ότι φταίει ο Μητσοτάκη. Είναι μια κρίση, μια ακρίβεια η οποία οφείλεται στην ενεργειακή κρίση και στον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν λέει να τελειώσει. Ο κόσμο το καταλαβαίνει και το ακούει, αλλά είμαστε και λίγο ανυπόμονο λαό. Για να, για να μειωθούν ας πούμε οι τιμέ για να καλυτερέψουν κάποια πράγματα, παρόλα αυτά, παρόλα τι αυξήσει μισθών τι μειώσει πόρων και επενδύσει που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει η καθ... Η πολιτική τη κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να φανεί στο λαό από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, οι επενδύσει που έρχονται για να δυναμώσει η οικονομία μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μερικά χρόνια. Εμεί είμαστε λοιπόν λίγο ανυπόμονο λαό και περιμένουμε όλα να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέμε τώρα, Α, έχει ακρίβεια. Έχουμε, Έχει ακρίβεια για κάποιου μήνε. Ξέρουμε όλοι που οφείλεται. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο και, και θεωρώ ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά στο Υπουργείο Ανάπτυξη ο Άδωνο Γεωργιάδη και με τις επενδύσεις που έχει φέρει και ε, με διάφορους τρόπους με τα διάφορα πας με το καλάθι της νοικοκυράς έχει καταφέρει να κρατήσει σε ένα επίπεδο τις τιμές οι οποίες και ολοένα και αυξάνονται αλλά αυξάνονται πολύ πιο αργά από ό,τι σε μεγάλες οικονομίες όπως είναι της Γερμανίας με παίρνουν φίλοι μου από τη Γερμανία ε, και μου λένε μας, έχουμε, μας έχουν διαλύσει και έχουμε καταφέρει η, η, η Ελλάδα να, είναι, να έχει το πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Μια μικρή οικονομία όπω η Ελλάδα που πέρασε και 10 χρόνια μνημόνια. Οι φίλοι σα στη Γερμανία σα λένε αυτό. Οι φίλοι σα στην Ελλάδα τι σα λένε. Φίλοι μου, στην Ελλάδα τα ίδια. Αυτά που λέμε για την ακρίβεια, παραπονιέται ο κόσμο. Αλλά σου απάντησα σε αυτό. Δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι κάτι. Πιστεύει κάποιο ότι ο Μησοτάξης Για το λαό Αυτό όμω, να... προσέξτε, προσέξτε τώρα. Αυτό έχει να κάνει με του νεοδημοκράτε που πρέπει να περιμένουν. Γιατί ο λαό γενικότερα. Είχε να περιμένει από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έλεγε θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, με ένα και άρθρο. άρθρο. Και δεν, δεν έκανε τίποτα, πήγαμε στο τρίτο μνημόνιο. Μετά έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ναι, με μειώνει 40-50 φόρους. Έκανε, έκανε σχεδόν τα 80% από αυτά που υποσχέθηκε ο κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε, σε πρωτοφανεί κρίσης, ε, παγκόσμιες, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχουν να συμβούν. Μια πανδημία που κράτησε δύο χρόνια, έναν ε, συνεχιζόμενο πόλεμο, ένα γείτονα ο οποίο δεν σταματάει να προκαλεί με, με, με κινήσει που επίση δεν είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν, όπω ήταν η κρίση των Εύρω. Mm -hmm. Και παρόλα αυτά. Δηλαδή, πιστεύει κανεί ότι ο Κυριακό Μητσοτάκη βγήκε ή θέλει να κρυβαίνουν τα πράγματα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να κρυβαίνουν Να... να ο λαό να δυσκολεύει άρα, το σούπερ άρα, μάρκετ. Άρα, 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 και το μείγμα τη πολιτική που υπήρχε, δυσκολεύουν σήμερα του Έλληνε. Να το καταλάβετε. Πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε, σα λέω, σου λέω, ότι προερχόμαστε από 10 χρόνια ε, κρίση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είμαστε σαν τι άλλε χώρε που ξαφνικά του ήρθε τώρα ο πόλεμο στην Ουκρανία και ανεβήκαν οι τιμέ. Και, πα, και παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, είμαστε σε σχέση με τις, με πιο δυνατέ οικονομίε, είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και ανεβαίνουμε επενδυτικέ βαθμίδε και έχονται επενδύσεις, δηλαδή, έρχονται επενδύσει. Δηλαδή, το ότι έρχονται, α πούμε, ε, η Pepsi Company, η Microsoft, η Google, το ότι έρχονται στην Ελλάδα, όλα αυτά δεν θα μειώσουν την ανεργία. Δεν θα φέρουν ανάπτυξη ε, και γενικά στην οικονομία αλλά και στι περιοχέ που ανοίγουν αυτέ οι εταιρείε. Αυτά τι περιμένουν να γίνει. Δευτέρα να ανοίξει η εταιρεία, τρίτη να έρθει, να έρθει η ανάπτυξη. Mm -hmm. Μάλιστα. Πε ότι βγαίνεις. Mm -hmm. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θες να κάνεις ή να εισηγηθείς στη Βουλή. Ε, πέρα από αυτό που είπαμε πριν για, το, για την άδεια ασκήσεως επαγγέλμου των ηθοποιών εγώ θέλω να, να, να ασχοληθώ με πράγματα που με αγγίζουν προσωπικά. Το, το έχω ξαναπεί αυτό, ίσω θα ακουστεί τετριμένο αλλά ε, επειδή σαν πατέρα και σαν άντρα με αγγίζουν κάποια πράγματα κακοποίηση, είτε είναι στα ζώα, είτε είναι στα παιδιά, είτε είναι στις γυναίκες ε, θέλω να πολεμήσω σε αυτού του τομεί. Ε, θέλω να, να προσπαθήσω να, να αυστηροποιηθούν οι ποινέ σε αυτού του ανθρώπου που κακοποιούν πιο αδύνατου. Το γιατί έκανε πρέ... η Νέα Δημοκρατία. Το έκανε και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Το έκανε. Mm. Και μην ξεχνάμε ότι τι ποινέ τι είχε μειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, λίγο πριν βγει. Τι είχε μειώσει. Λίγο ναι. πριν τελειώσει τη θητεία του. Ε, θέλω ακόμη περισσότερο. Πρέπει, από ό,τι βλέπουμε, δεν σταματάνε. Υπάρχει μία έξαρση σε όλα αυτά. Ναι, και αλλά λένε να πάρα φο... πολλοί να... επιστήμονε. Πρέπει να φτάσουμε να φοβάται mm -hmm. ο θήτη mm -hmm. και όχι να φοβάται το θύμα πια. Λένε πολλοί επιστήμονε ότι δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, όσο και να είναι πολύ αυστηρέ οι ποινέ. Μα δεν είναι έτσι. πολύ αυστηρέ οι ποινέ. Ακόμα και μετά τι αλλαγέ που έκανε η Δημοκρατία δεν είναι. Όταν, όταν η ισόβια κάθριξη είναι 18 χρόνια, από τα οποία τελικά θα βγει σε έξι, με τις συμψηφίσεις και τις καλές συμπεριφορές στη φυλακή και τα διάφορα νομικά τερτύπια, το ξέρουν όλοι αυτό πια. Mm -hmm. Πρέπει να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα και, και, και ειδικά πιο δραστικά μέτρα και σε, 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 σε σεξουαλικά εγκλήματα. Όσον δηλαδή, αφορά τα παιδιά. Όσον αφορά τα παιδιά. Είναι, εντάξει, αυτό πια καταντάει αρρώστια. Δεν, δεν μπορώ να το, να, να το διανοηθώ αυτό το πράγμα που γίνεται τον τελευταίο καιρό. Τι γίνεται, γιατί γίνεται όλο αυτό, τι πιστεύεις. Δεν ξέρω ακού... Από του ψυχολόγου που λένε διάφορα, του μπορεί να έπαιξε και ρόλο η, η... πανδημία. Ο, ε? ο... ο εγκλισμός τη πανδημία. Ε... Ε... Τι να σου πω. Δεν, δεν ξέρω. Είναι, είναι πράγματα που άπτονται ε... ψυχολογικών απόψεων και δεν, δεν μπορώ να. Ο κόσμο πηγαίνει θέατρο. Ο κόσμο μετά την πανδημία, έχω να σου πω ότι ξεχύθηκε στο θέατρο. Του είχε λείψει. Ε, του είχε λείψει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώ. Mm. Ευτυχώς. Και, και με τη στήριξη. Που έδωσε τον καιρό τη πανδημία και στου ηθοποιού, αλλά περισσότερο στου επιχειρηματίε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί, από αυτού γίνονται οι παραγωγέ. Mm -hmm. Αν ο επιχειρηματία μπαίνει συνέχεια μέσα και χάσει πολλά λεφτά, δεν θα μπορεί να κάνει παραγωγέ για να δουλέψουν και οι ηθοποί. Mm -hmm. Γιατί μου λένε, α, μα έδωσε, μα έδωσε. Καταρχήν να πω ότι αυτά τα 500 ευρώ που παίρναμε, τα παίρναν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δουλεύανε. Ναι. Mm -hmm. Έτσι. Έγινε λίγο οριζόντια, αλλά είναι... το καταλαβαίνω. Ναι, ε, αλλά το γιατί είναι εσύ ήσουν πρωταγωνιστή και δεν έπαιρνε 500, ενώ α πούμε εξισώθηκε με κάποιον που μπορεί Παλώς, να. Εγώ έπαιρν... δεν παραπονέθηκα, γιατί ζούσα σε, μια, σε, μια, σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο και έπρεπε όλοι να αντέξουμε και να βάλουμε πλάτη. Ε, τώρα που είπε να βάλουμε πλάτη, έχει γίνει γενικό hashtag. Είναι μια κατάσταση η οποία θυμίζει τα τέμπη, αλλά δεν θέλω να σε πάω εκεί. Ποια και να κλείσω με αυτό. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της επαγγελματικής σου ζωής. Πριν, εννοείς. Εννοώ, θα τελειώσει ο χρόνος και δεν έχω να σκεφτώ κάτι σε αυτό. Δεν έχεις να σκεφτείς, άρα ήταν μια ανέφελη επαγγελματική ζωή. <ΣΣ2> <ΣΣ1> γιατί νιώθω όχι, όχι, καθόλου. ότι τώρα ανοίγεις ένα άλλο κεφάλαιο που σε έχει ενθουσιάσει και το βλέπω αυτό επειδή είσαι φίλος μου και αντιλαμβάνομαι. Και νιώθω ότι θα τα αφήσει λίγο τα υποκριτικά σου. Θα σου πω, θα πάω πάλι σε αυτό το θέμα τον... Κακοποιήσεων και των ε, κακών συμπεριφορών. Υπήρξε μια εποχή που δούλευα με ένα συγκεκριμένο σκηνοθέτη, που στη μέση τη σεζόν δεν, δεν είναι και εύκολο να μείνει χωρί δουλειά, να σηκωθεί, να φύγει και να μείνει χωρί δουλειά. Που η συμπεριφορά του και το υβρεολόγιο του, όχι μόνο σε μένα, εκείνη την εποχή ήταν σε μένα, αλλά είχαν συμβεί και σε άλλου παλιότερα, με έκανε να γυρίζω σπίτι από την πρόβα και να κλαίω σαν μωρό παιδί στην αγκαλιά τη γυναίκα μου. Και ήμουν μεγάλο, ήμουν γνωστό πριν κάποια χρόνια. Δεν ήμουν ένα παιδάκι που είχε μόλι ξεκινήσει. Αυτό. Ναι. Εσύ είσαι πρωταγωνιστή πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό του ε, πάνω από όλου. Και δεν του ενδιαφέρει ούτε πόσο πρωταγωνιστή έχει γίνει κάποιο. Καταρχήν, δεν η συμπεριφορά στο θέατρο δεν έχει να κάνει με τον πρωταγωνιστή ή τον τελευταίο ηθοποιό. Σε όλου πρέπει να φέρονται το ίδιο. Δεν, δεν απαιτώ εγώ διαφορετική συμπεριφορά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όμω που θεωρούν προφανώ ότι ο εαυτό του είναι πάνω από όλους και πάνω από οποιοδήποτε. Γιατί τέτοιε συμπεριφορέ τι είχε και σε, ακόμα και σε τεχνικού, πώ να πω. Το γνωρίζουμε. Ε, δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό. Στου θεατρικού χώρου το γνωρίζουμε, ναι. Ηθοποιό, σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη. Ε, εκείνη, εκείνη τη στιγμή, εκείνε τι χρονικέ στιγμέ, είπε ότι θα τα αφήσω α... κάποια στιγμή, γιατί έχω οικογένεια, γιατί δεν πρέπει να είμαι σε αυτό το ψυχολογικό φορτίο. Να το επάγγελμα, ναι. ναι. Όχι, το επάγγελμα δεν σκέφτηκα ποτέ να το φύσω. Ακόμα και τώρα που μου λένε πολύ, μα θα αφήσει το επάγγελμα, θα κάνω το πολύ πολύ να κάνω μια παρένθεση. Εγώ ήδη εκλεγώ, δεν εκλεγώ, ετοιμάζω παράσταση για το καλοκαίρι. Οπότε, το, είναι κάτι που το κάνω από 17 χρονών και ξέρω να το κάνω, ελπίζω καλά. Και πώ θα προλαβαίνει ε... αν βγει. Ε, νομίζω ότι κάποιε παραστάσει, το να κάνει 20 παραστάσει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ θα, έχεις, θα έχω κάνει ήδη πρόβε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο φοβερό. Δεν είσαι και κάθε μέρα στη Βουλή. Ειδικά το καλοκαίρι. Νομίζω... Λοιπόν, Σταύρο, θα σε χειροκροτούμε στο θέατρο. Όσον αφορά τις εκλογικές, θα ερχόμαστε και να σε στηρίζουμε. <laughs> <laughs> και νομίζω ότι το χειροκρότημα θα το, θα το λαμβάνεις γενικότερα. Λοιπόν, εγώ να σου ευχηθώ να έχεις δύναμη. Είναι πολύ δύσκολος ο χώρος της πολιτικής. Είναι. Να έχεις πείσμα. Να έχεις αυτή τη διάθεση που είδα έτσι λίγο σαν να είσαι ξαναγεννημένος. Αυτό νιώθω, ε, ένα πάθος ε, και όλα να σου πάνε καλά. Έχει και τα καλά το όμως γιατί γνωρίζεις καινούριου ανθρώπους και τώρα εξαργυρώνω πραγματικά βλέπω στα μάτια των ανθρώπων αυτό που έχω χτίσει τόσα χρόνια σαν ηθοποιό. Τα λόγια που μου λένε και ο τρόπος που μου εκφράζονται ε, για το τι έχουν καταλάβει από το ήθος μου και από το χαρακτήρα μου, αυτό είναι το μεγαλύτερο έψιμο. Λοιπόν, φίλε μου, να πας καλά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ε, να είστε καλά και θα το πούμε πάλι στην επόμενη εκπομπή μας.